Τα θερμά του συγχαρητήρια στου εκλεγέντε ευρωβουλευτέ, του υποψηφίου αλλά και στον κυπριακό λαό στο σύνολό του για την οριμότητα που επέδειξε, διαβιβάζει με ανακοίνωσή το πρόεδρος πρόεδρο τη Δημοκρατία. Επιθυμώ να συγχαρώ θερμά του εκλεγέντε Κύπριου ευρωβουλευτέ, οι οποίοι πιστεύω ακράδαντα ότι θα εκπροσωπήσουν επάξια τα συμφέροντα του κυπριακού λαού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προάγουν την κοινωνική συνοχή, τι αρχέ και αξίε πάνω στι οποίε εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώ και τα δίκαια τη Κύπρου μέσα από τη δική του φωνή. Ωστόσο, τον ο Πρόεδρο το υψηλό ποσοστό αποχή για ανάδειξη των εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ένα μείζον ζήτημα το οποίο πρέπει να τύχει σοβαρού προβληματισμού και συζήτηση τόσο σε επίπεδο ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τι πολιτικέ δυνάμει. Το θέμα αυτό, μάλιστα, θα περιληφθεί στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την αυριανή του σύνοδο. Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι πολίτε να πιστούν μέσω των ορθών πολιτικών που να ανταποκρίνονται στι ανάγκε του ότι η Ευρώπη και οι θεσμοί τη είναι στο πλευρό του, έτσι ώστε να συμμετέχουν δυναμικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Την ίδια στιγμή εκφράζει την ικανοποίησή του για το υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνη που ο Κυπριακό λαό πίστοσε τι δυνάμει που στηρίζουν την κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με το ίδιο αίσθημα ευθύνη, υλοποιώντα αποτελεσματικέ πολιτικέ με απότερο στόχο την επιτυχία αντιμετώπιση τη οικονομική κρίση, ιδιαίτερα των προβλημάτων που οι ευάλωτε ομάδε των πολιτών αντιμετωπίζουν, ενώ ταυτόχρονα και με τη συνεργασία και των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε για την επιτυχή διαχείριση του εθνικού μα ζητήματο.